συνταξιούχους συναδέλφους μας που λίγες μέρες πριν τη λήξη των συμβάσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά την 1η Γενάρη. Ιδιαίτερα για τις χιλιάδες εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τους τριμηνίτες, τους επικουρικούς, τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που πολλούς από αυτούς δεν υπάρχει καμία αναφορά ακόμα και στο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Υπάρχει άραγε κανείς από εμάς που δεν αγανακτεί, που ακόμα και μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η κυβέρνηση συνεχίζει να φτωχοποιεί τους χιλιάδες συναδέλφους μας σε αναστολή, κατηγορώντας τους ακόμα και τώρα ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και αρνούμενοι ουσιαστικά μέχρι τώρα να εφαρμόσει ακόμα και την απόφαση της αστικής δικαιοσύνης. Υπάρχει άραγε κανείς από εμάς που δεν αγανακτεί όταν ακούει τις συνεχιζόμενες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι το μέλλον των δημόσιων νοσοκομείων είναι η μετατροπή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή τις δηλώσεις της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ότι δεν προχωρεί σε νέους οργανισμούς τα νοσοκομεία γιατί σκοπεύει να κλείσει αρκετά από αυτά και η τροποποίηση των οργανισμών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων. Ή δεν είναι εξοργιστική η δήλωση του ίδιου Υπουργού στη Βουλή ότι το νοσοκομείο της Σαντορίνης που με νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο νοσοκομείο που λειτουργεί ως παράρτημα ανώνυμης εταιρείας, είναι το πρότυπο για τη λειτουργία των υπόλοιπων δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Είναι ή δεν είναι αιτία πολέμου το πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγες μέρες και ενισχύει την επιχειρηματική δράση στην υγεία, στέλνοντας ουσιαστικά και εκβιάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους ασθενείς να γίνουν πελάτες των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Όλα τα παραπάνω, συναδέλφισες και συνάδελφοι, είναι μια ακόμα απόδειξη για κάτι που ήδη ξέραμε. Ότι δηλαδή στο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, η υγεία είναι ατομική ευθύνη για τις λαϊκές οικογένειες, είναι κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό από τον οποίο πρέπει να απαλλαγεί, αλλά είναι πεδίο τεράστιας κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία, στο φάρμακο και στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι σαν να μην πέρασε από πάνω μας η επιδημία που απέδειξε περίτρανα για άλλη μια φορά το πραγματικό χαρακτήρα, τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα της υγείας που είχε τεράστια κερδοφορία σε βάρος της υγείας των λαϊκών οικογενειών. Αποδεικνύεται, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι η πολιτική αυτή δεν οφείλεται σε μια δίθεν νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία της σημερινής κυβέρνησης. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων στη βάση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες. Και επειδή στο κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου επιχείρηση περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, για να μπορεί ένα δημόσιο νοσοκομείο να είναι ανταγωνιστικό με τις ιδιωτικές κλινικές και να μπορεί να υπογράφει συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΗ, που κι αυτός έχει μετατραπεί και θα λειτουργεί ως ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, να έχει όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό. Γι' αυτό ακόμα και μέσα στην επιδημία, αντί για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων στο προσωπικό, συνεχίζεται η μείωση του μόνιμου προσωπικού στην υγεία από 77.500 το Μάρτιο του 2020 σε 73.500
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 που λήγουν τα επίσημα στοιχεία. Γι' αυτό, αντί για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, συνεχίζετε το μαρτύριο της σταγόνας για χιλιάδες συναδέλφους και η ανταμοιβή, η αναγνώριση της προσφοράς για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη φύλαξη και τη σύντηση που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η επαναφορά σε δεκάδες νοσοκομεία των εργολαβικών εταιριών και η επιστροφή των εργασιακών συνθήκων κατέργου που όλοι γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό η κυβέρνηση επαναλαμβάνουμε, παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, εξακολουθεί να στοχοποιεί τους ανεμβολίας τους συναδέλφους και να μην προχωράει στην άμεση εφαρμογή της απόφασης και στην επιστροφή όλων των συναδέλφων. Γι' αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων ημερών και στον προϋπολογισμό για τον 2023 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή διατηρούνται πετσοκομμένοι οι μισθοί δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αποκλειστήκαμε ακόμα μια φορά ακόμα και από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ενώ τα κυβερνητικά στελέχη από τη μια ισχυρίζονται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός που αντέχει να δίνει 8 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους δεν αντέχει αυξήσεις στους μισθούς μας και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, και από την άλλη ισχυρίζονται με περίσσιο θράσος ότι είναι δήθεν σημαντική αύξηση τα ψίχουλα από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που για πολλούς από εμάς θα είναι λιγότερα και από το 1% του μισθού μας. Την ίδια στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 10%, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τους πανηγυρισμούς τους, ο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο παραγόμενος πλούτος στη χώρα μας, αυξάνεται με ρυθμούς διπλάσιους από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την ίδια στιγμή που ρεκόρ κερδοφορίας καταγράφουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με πρώτους και καλύτερους τους επιχειρηματικούς ομίλους στην ενέργεια, αλλά και τους εφοπλιστές που θησευρίζουν από τη μεταφορά του υγροποιημένου αμερικάνικου φυσικού αερίου. Κλείνοντας, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω κάτι που για πολλούς θα φανταστεί ότι δεν ταιριάζει σε μια υγειονομική κινητοποίηση. Εμείς εφιστούμε την προσοχή και θεωρούμε ότι είναι πρώτη στο ζήτημα πάλης όλου του συνδικαλιστικού κινήματος, όλου του εργαζόμενου λαού, η εξελίξη στην περιοχή μας. Η αυξανόμενη εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και η μετατροπή της σε εστία κινδύνου και πολέμου που δεν αποκλείεται να παρασύρει τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, τα σωματεία μας, ανάμεσα σε αυτά και το σωματείο του Θριασίου Νοσοκομείου που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, πήραμε την πρωτοβουλία για τη σημερινή κινητοποίηση, γιατί για μας δεν μπορεί να υπάρχει ούτε στιγμή αναμονής μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τα σωματεία και τους εργαζόμενους που κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στις προσπάθειες του κυβερνητικού συνδικαλισμού, συνεχίζουμε μαζί τον αγώνα. Και θέλουμε από εδώ και άλλη μια φορά να τονίσουμε και να επισημάνουμε τον υπονομευτικό ρόλο της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΠ που έφτασε στο σημείο να προκηρύξει πανελλαδική απεργία χωρίς συγκέντρωση στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας. Στόχος ήτανε να περάσει άλλη μια μέρα και το Υπουργείο Υγείας ανενόχλητο να συνεχίσει την πολιτική του. Θεωρούμε, συνάδελφοι, ότι καταφέραμε ένα βήμα αυτή τη φορά να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Δεν πέρασε ο σχεδιασμός τους,
χιλιάδες συμβασιούχοι να περιμένουν αν θα ανανεωθούν ή όχι, χιλιάδες ανεμβολίαστοι να μην ξέρουν αν στις 2 του Γενάρη θα γυρίσουν στη δουλειά και έξω από το Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει κινητοποίηση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλα τα σωματεία να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συμμετέχουμε στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες αποφάσισαν στις 17 του Δεκέμβρη στην πλατεία Συντάγματος στις 12.30 ώρα το πρωί για να πρωτοφωνάξουμε μαζί «Φτάνει πια με την ακρίβεια, τη φορολογία και τη ληστότητα στους μισθούς». Απαιτούμε σύγχρονα δικαιώματα. Απαιτούμε ο πλούτος που παράγεται στη χώρα μας να αξιοποιείται για τις δικές μας ανάγκες και όχι για τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών. Απαιτούμε νοσοκομεία στην υπηρεσία του λαού με εργαζόμενους με μόνιμη σταθερή εργασία, με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα που να μπορούν με ανθρώπινες συνθήκες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Επαναλαμβάνουμε το σύνθημα που είναι στο πανό τυχοκολλημένο στην πύλη του νοσοκομείου μας. Επικίνδυνη δεν είναι η υγειονομική, επικίνδυνη για την υγεία του λαού είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.